Η Goldman Sachs έκανε την συναλλαγή σήμερα, το ανακοίνωσε κιόλας ότι έγινε η συναλλαγή. Τα 391,6 εκατομμύρια ευρώ πέρασαν στον ΟΤΕ. Τώρα πια η Deutsche Telekom έχει το 40% του ΟΤΕ. Και μπορεί πια να κάνει και διάφορες αλλαγές στον εργασιακό τους κώδικα. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν. Πες τους φίλους σου, πολλές φορές την κάψανε την Κρήτη. Πολλές φορές τρινίσαμε πάνω στις τάκτες. Κι άλλες τόσες μαζέψαμε από χάμω νεκρά τα παλικάρια της. Μα κάθε φορά τη χτίζουμε πιο όμορφη, πιο δυνατή και πιο μεγάλη. Κι αν κάψουνε ακόμα και την τελευταία πέτρα πάνω σε αυτή τη γη, ένα μόνο πράγμα δεν μπορούν να ξεριζώσουν. Την ψυχή της Κρήτης. Πάμε στο Χρήστο Κόνστα. Οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της διοίκησης του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Χρήστο, ένας πανεπιστημιακός είναι. Ένας καθηγητής, ο κύριος Κουκιάδης. Παλιά ήταν και πρόεδρος της ΟΚΕ και είναι και από τη Θεσσαλονίκη, αν αυτό κάτι σημαίνει. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, αλλά διευθύνων σύμβουλος. Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, ο κύριος Μητρόπουλος, από την Κατόρ. Εδώ είναι ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κουκιάδης. Ήταν και πρόεδρος και πρώην ευρωβουλευτής. Τώρα, ο κύριος Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος και το πιο κεντρικό πρόσωπο. Έχει μια εταιρεία, την Cantor, δούλευε και στον Όμιλο Λάτσι πρόσφατα και έχει και μια χρηματιστηριακή εμπειρία που αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο διδάκτορ του Μητσοβίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Τσαμπρατζής, ο οποίος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Αντώνης Βαρθολομέ, πρώην πρόεδρος της ΕΙΔΑΠ και με μεγάλη εμπειρία επίσης σε θέματα κεφαλαίου αγοράς. Ενώ η επιλογή του λαός είναι η κυρία Άννα Ζωηρού, στενή συνεργάτης του κυρίου Καρατζαφέρη, οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Αυτή λοιπόν είναι το Ταμείο των Ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί αποκρατικοποιήσεων μας το είπαν. Και κανένα δικαστικό θα κάνανε καλά να έχουν μέσα. Αυτή η εταιρεία, ναι. Τρόιχαντ όπως λέγεται, ξεκίνησε τη λειτουργία της ουσιαστικά προς τα τέλη του 1990 και σταμάτησε το 1994. Διαχειρίστηκε ουσιαστικά την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων της Ανατολικής Γερμανίας γύρω στις 8.500, όπως για παράδειγμα σε αυτό περιλαμβάνονταν και η περιουσία της πρώην Στάζη. Μέχρι το 1994, όπου έκλεισε, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει στα 270 δισεκατομμύρια γερμανικά μάρκα, ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ασκήθηκε έντονη κριτική για ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων επιχειρήσεων, για κατάχρηση και σπατάλη πόρων, και μάλιστα ο πρόεδρος της εταιρείας δολοφονήθηκε την 1η Απριλίου του 1991, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση βέβαια εκείνη την περίοδο. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Bader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion. Sie hatte es so unendlich satt, so ungehört zu sein. Mit der Zeit wie ein Stein im Wasser unterzugehen, mit den anderen und doch allein. Und sie wollte etwas tun, und sie wusste, es würde schwer. Doch es ist besser, als ein Leben lang zu sterben und nicht mehr. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, als ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. So eine furchtbare Angst, und doch schreckte sie nicht einmal der Tod. Sie gab sich selbst keine Chance und sprang deshalb vom Rettungsboot. Von Ungerechtigkeit, Heuchelei und Lüge hatte sie die Nase voll. Sie glaubte, wenn sie sich freischieße, wäre das toll. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. Und plötzlich zitterten die Spießer und die ganzen Instanzen vor ihr. Und sie dachte, Gewalt ist eigentlich Mist, doch irgendwie hilft das mir. Ich wollte es anders, doch anders verstehen die mich nicht. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Denn sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. Tod oder lebend, wir wollen uns rächen. Keiner soll mehr über sie und ihre Aktionen sprechen. Sie haben versucht, sie zu brechen, als man sie dann irgendwann gefasst. Doch das schafften sie nicht, man fand sie tot in ihrem Knast. Weil sie dachte, hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok,
irgendwie für mich eine Zukunft sehen. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. 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 Die Schwester von Che.